Αθώοι κρίθηκαν οι 71 εργαζόμενοι του πρωινό το εύρος του ομίλου Αναρά στη σημερινή δίκη με την κατηγορία ότι έκλεισαν τα σύνορα του Τελωνίου στους κήπους τον Φλεβάρι του 2011, την περίοδο δηλαδή που οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν τα δουλευμένα τους από τον όμιλο Λαναρά. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι οι εργαζόμενοι δεν παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία στα σύνορα και ανέρεσε τις κατηγορίες. Αθώθηκαν τελικά οι εργαζόμενοι του πρώην Ότο Εύρος του ομίλου Λαναρά που κατηγορούνταν για παρακόλληση της κυκλοφορίας στο Τελωνείο των Κήπων στις 3 Φεβρουαρίου του 2011. Σήμερα ήταν η δίκη των 700 εργαζομένων των πρώην του ομίλου Λαναρά. Κατηγορούμασταν για την, ότι κλείσαμε τα σύνορα στους κήπους. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη στην πράξη γιατί ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Συντάχθηκε το κατηγορητήριο. Αυτή τη στιγμή βγήκε η απόφαση η οποία είναι αθωωτική. Σήμερα δικάζονταν 71 εργαζόμενοι από τα κλωστήρια Νάουσης γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις 3 Δευτέρου 2011 κατέλαβαν το Τελωνείο Κήπων και με τον τρόπο αυτόν τέλεσαν το αδίκημα της παρακόλλησης συγκοινωνιών. 300 εργαζόμενοι με αφορμή την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων τους είχαν συγκεντρωθεί τότε στους κήπους για να διαμαρτυρηθούν και να αποκτήσουν την υποστήριξη του κόσμου. Το γεγονός ότι 400 εργαζόμενοι, όχι 71, βρισκόντουσαν στο Τελωνείο Κήπων το Φλεβάρι του 2011 με δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες είχε να κάνει με ένα πράγμα. Ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Λαναράς, Μακαρίτης πλέον, είχε λάβει 36 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα, το οποίο έπρεπε να το δώσει στη ΔΟΗ, στο ΙΚΑ και κυρίως εργαζόμενους, στους οποίους είχε απλήρωτους σχεδόν 30 μήνες. Επειδή η κατάσταση λοιπόν είχε φτάσει στο απροχώρητο, έπρεπε οι εργαζόμενοι να βρουν, να εφεύρουν τρόπους έτσι ώστε να καταστήσουν γνωστότερο το πρόβλημα σε όλο το Πανελλήνιο. Σήμερα οι πρώην εργαζόμενοι στην κλωστοϊφαντουργία βρίσκονται στην ίδια δύσκολη θέση όπως και τότε, καθώς κανείς δεν έχει πληρωθεί ακόμη από τον όμιλο και το Ταμείο Ανεργίας πολύ σύντομα θα σταματήσει να τους καλύπτει. Αυτή τη στιγμή γίνεται η απογραφή της περιουσίας του όλου του ομίλου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τελειώσει κάποτε. Δυστυχώς αργεί πάρα πολύ. Από την πλευρά μας από αυτά τα οποία κρίνουμε και δυστυχώς οι εργαζόμενοι τελειώνει και το Ταμείο Ανεργίας και αυτή τη στιγμή αύριο μεθαύριο θα βρίσκονται στην ανεργία. Αυτά λοιπόν με τους εργαζόμενους το πρωινό το Εύρος. Εσίως έληξε η δικαστική αυτή διαμάχη που είχαν. Τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, να πάμε στα πιο ευχάριστα, στα πιο αισιόδοξα, σε εκείνες τις ειδήσεις που πραγματικά τις έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως αυτή την περίοδο που διανύουμε, την τόσο δύσκολη και την τόσο μαύρη σε πολλές περιπτώσεις. Διότι θα σας μεταφέρουμε μια πολύ ευχάριστη είδηση, καθώς πρωταθλητές Ελλάδος στην κατηγορία κάτω των 23 ετών αναδείχθηκαν οι Ευρύτες Γιάννης Καβαρά και Γρηγόρης Κοντοστάθης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley κάτω των 23 ετών συγκεκριμένα που έγινε στην Αθήνα. Τους δύο αθλητές, τα δύο αυτά νέα παιδιά που πραγματικά μας έχουν δώσει πολύ χαρά όχι μόνο για την συγκεκριμένη αυτή τους επιτυχία αλλά και για πολλές άλλες που είχαν στο παρελθόν και προσφάτως βεβαίως. Θα τους δούμε λοιπόν αμέσως.